Το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα ξεχωρίσει τους νικητές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, είτε πρόκειται για πολύ μεγάλους οργανισμούς, ακόμα και χώρες, είτε πρόκειται για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, θα είναι η ανάλυση και η αξιοποίηση μεγάλων βάσεων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών, αυτών που ονομάζουμε Big Data. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι κλάδοι, όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι ασφάλειες ή οι υπηρεσίες επικοινωνιών, έχουν να κερδίσουν περισσότερα και πιο άμεσα από την εκμετάλλευση των στοιχείων αυτών. Αλλά όποιος νομίζει ότι το θέμα αφορά μόνο αυτούς, κάνει μεγάλο λάθος. Από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το λιανικό εμπόριο, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Στο σχεδιασμό νέων προϊόντων, στην κατανόηση του καταναλωτή και τη στόχευση συγκεκριμένων μικρών ομάδων, στη δραματική βελτίωση των διαδικασιών και των μεθόδων ποιοτικού ελέγχου, στην επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά θα σημαίνουν καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα για τον καταναλωτή και ταυτόχρονα αύξηση πωλήσεων και μείωση κόστους για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα θα δημιουργηθούν δυνατότητες για ενέργειες κοινωνικής ευθύνης από τις εταιρείες, που μπορεί να σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος ή υποστήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που το έχουν ανάγκη. Ποιος θα είναι ο νικητής στην κούρσα αυτή της εκμετάλλευσης των στοιχείων που ονομάζουμε Big Data? Θα είναι ο οργανισμός που θα κατανοήσει τη σημασία της πρόκλησης νωρίτερα και θα προετοιμαστεί καλύτερα. Αυτό σημαίνει τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, συλλέξτε και ταξινομήστε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Μπορεί να είναι στοιχεία που υπάρχουν στην ίδια σας την εταιρεία, πληροφορίες που είναι ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους, αλλά και βάσεις δεδομένων και έρευνες στις οποίες πρέπει να επενδύσετε. Δεύτερον, οργανώστε την εταιρεία σας με τέτοιο τρόπο, ώστε η πληροφορία να μπορεί να διευθυνθεί άμεσα και συχνά. Η πληροφορία για να είναι χρήσιμη πρέπει να είναι προσβάσιμη, άρα να υπάρχει διαφάνεια, και να είναι και επίκαιρη, άρα να υπάρχει η δυνατότητα να ανανεώνεται συχνά. Τρίτο και βασικότερο, αναζητήστε και επενδύστε σε ανθρώπους με αναλυτικές ικανότητες και ανάλογη εκπαίδευση. Είναι σίγουρο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτού του είδους το ανθρώπινο δυναμικό θα είναι σε μεγάλη ζήτηση σε ένα τομέα που υπάρχει ήδη σημαντική έλλειψη. Ένα τελευταίο σημείο που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας είναι ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, που σημαίνει ένα σύστημα κανόνων και νόμων που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κανόνες ασφάλειας και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων, που αφενός θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση των στοιχείων αυτών, αλλά αφετέρου θα προστατεύουν τις επιχειρήσεις αλλά και τα πρόσωπα από παράνομες ενέργειες ή καταχρηστικές πρακτικές.